το Πεκίνο, οι συγγενείς των αγνοούμενων επιβατών της πτήσης 370 δεν μπορούν πια να συγκρατήσουν την οργή τους. Ξεσπούν κατά των αξιωματούχων της Μαλαισίας, τους κατηγορούν για παραπληροφόρηση και ανικανότητα. Εξουθενωμένοι ψυχικά, συγγενείς και φίλοι των 239 επιβατών και μελών του πληρώματος περιμένουν κάποιος να τους απαντήσει στο ερώτημα «Πού είναι τα αγαπημένα τους πρόσωπα, τι συνέβη και πού βρίσκεται το αεροσκάφος». Το περιοδικό People αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί με εξώφυλλο κάποια από τα τραγικά πρόσωπα που επέβαιναν στη μοιραία πτήση. You couldn't not think about what their families were going through at a time like this. We all get on planes every day. We wanted to tell their stories and convey what their families were going through. Αυτό το ζευγάρι έχει δύο παιδιά τα οποία δεν ταξίδευαν μαζί τους. Το ζευγάρι επέστρεφε σπίτι του μετά από ένα ταξίδι επανασύνδεσης. Δυστυχώς και οι δυο τους τώρα αγνοούνται. Και αυτός είναι ο 39χρονος μηχανολόγος Paul Weeks από τη Νέα Ζηλανδία. Θα ξεκινούσε μια νέα δουλειά στη Μογγολία. Άφησε τη Βέρα και το ρολόι στη γυναίκα του και της είπε να τα δώσει στους γιους τους σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι. Είχε άραγε προαίσθημα? Many of these families were about to embark on a new point in their life, whether it was a new job. Philip Woods was the only adult American on the flight. He was flying to Beijing to start a new job, but also to join his girlfriend. They were talking about getting married. Ο Ρόμπερτ και η Κάθριν Λότον από την Αυστραλία ταξίδευαν μαζί με τους φίλους τους. Όλοι όσοι τους γνώριζαν μιλούν για ένα ζευγάρι που είχε πάθος με τα ταξίδια, κάτι που είχαν μεταδώσει και στις δύο κόρες τους. Η Τσέιν Μεϊλίν εργαζόταν σε εργοστάσιο του Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι φίλοι της την περιγράφουν ως ένα κορίτσι που σκόρπιζε χαρά. Και αυτό είναι ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι. Και οι δυο τους φοιτούσαν στο γαλλικό σχολείο του Πεκίνου. Πριν μερικούς μήνες είχαν ποστάρει στο Facebook μια φωτογραφία τους, στη λεζάντα της οποίας έγραφαν «Σ' αγαπώ». Μετά το αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους γαλάζιους και πράσινους βουλευτές που απειλούν να καταψηφίσουν τη ρύθμιση για το γάλα, η κυβέρνηση μελετά οριακές βελτιώσεις για να καμφθούν οι αντιδράσεις. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του για τη στάση που θα κρατήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Αναμένω τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου της Συμφωνίας για το Γάλα, προκειμένου να τοποθετηθώ με τη δέουσα υπευθυνότητα, όπως άλλωστε θεωρώ ότι έπραξα μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 6 είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές που απειλούν με αντάρτικο. Ανοιχτές διαφωνίες για τη διάταξη εκφράζουν με νέες δηλώσεις τους, εκτός από τον Μάξιμο Χαρακόπουλο και οι γαλάζιοι, Γιώργος Βλάχος και Ιορδάνης Τζαμτζής. Υπάρχει μια φημολογία για γάλα μιας μέρας, για γάλα 11 ημερών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι εμένα με βρίσκει να διαφωνώ. Αν αυτή είναι η τελική ρύθμιση. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Μέχρι τότε επιφυλάσσομαι να δω το τι θα γίνει. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τη ρύθμιση. Αναβρασμός και στο Πασόκ με τους Θάνο Μωραΐτη, Νίκο Σιφουνάκη και Μιχάλη Κασί να σηκώνουν εξίσου ψηλά το λάβαρο του Αντάρτικου. Στόχος μου είναι αυτές τις απόψεις και τις παρατηρήσεις, αν θέλετε, να τις διατυπώνω προκειμένου να διορθωθούν κάποια πράγματα. Εξάλλου αυτός είναι και ο ρόλος του βουλευτή. Αλλιώς να πάμε και να σηκώνουμε τα χέρια, έτσι. Να ψηφίζουμε. Πρέπει η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, να πάρει το μέτρο αυτό πίσω. Για εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων κατηγορεί την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας από τα Ιωάννινα. Δεν υπάρχει πια κανείς που να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνει αυτή η κυβέρνηση και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί. Η υπόθεση του Γάλακτος είναι χαρακτηριστική. Και ο Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Κατανοούμε την αγωνιώδη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να κρατηθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λαϊκισμού, γιατί πιέζεται από πολλές πλευρές. Η συμφωνία με την Τρόικα θα κατατεθεί στη Βουλή σε πολυνομοσχέδιο με τη μορφή του κατεπήγοντος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ στις 30 Μαρτίου θα γίνει ψηφοφορία. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μιλά για κυβέρνηση με φτερά, όμως το γάλα βράζει και φουσκώνει στο εσωτερικό της. Μουσική
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, Τάκη Μπαλτάκου, ότι γεννήθηκε και θα παραμείνει αντικομμουνιστής. Ποιος είχε αγωνία αυτή την ώρα να μάθει, το πιστεύω του κ. Μπαλτάκου. Δεν νομίζω ότι είχε κανένας. Η ακροδεξιά, αντικομμουνιστική και ρατσιστική ρητορική του κυρίου Μπαλτάκου δεν εκθέτει μόνο τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την ίδια την κυβέρνηση, της οποίας αποτελεί Γενικό Γραμματέα, καθώς και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Δραστικές ρυθμίσεις για να περιοριστούν τα κόκκινα δάνεια που πνίγουν δανειολήπτες και τράπεζες προωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Προβλέπουν μεταξύ άλλων την καταβολή ενοικίου αντί για δόση δανείου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Μεταβίβαση ακινήτου στην τράπεζα και συμφωνία για καταβολή ενοικίου μικρότερο από τη δόση. Και με τη λήξη της περιόδου αυτής, ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα της επαναδιαπραγμάτευσης του δανείου. Τι κερδίζει όμως ο δανειολήπτης από αυτό? Φρενάρει ο πληστηριασμός για το ακίνητό του, παγώνει το δάνειο, καταβάλει χαμηλό ενοίκιο αντί δόσης, ενώ έχει προτεραιότητα στην επαναγορά του ακινήτου. Μα τι να πληρώσω, δεν έχω να φάω, δεν έχω να πληρώσω ρεύμα, δεν έχω να πληρώσω και να πληρώνω ενίκιο στην τράπεζα, μου πάρει και το σπίτι. Για τον Αντώνη Χατζιανδρέου, άνεργο οικοδόμο και πατέρα δύο επίσης άνεργων παιδιών, καμία ρύθμιση δεν μπορεί να τον βοηθήσει, αφού όπως λέει δεν έχει εισοδήματα. Το δάνειο το πήρα το 2004, πήρα 150.000 ευρώ, έχω πληρώσει 80.000 στην τράπεζα. Κανονικά, αλλά εμένα από τη στιγμή που μου πήρανε τη δουλειά, με έχουν πετάξει στον δρόμο. Να μου πάρουν το σπίτι που έχω χύσει αίμα και να τους πληρώνω κιόλας. Μπορείς θέλουν και τίποτα άλλο. Τι κερδίζει η τράπεζα? Δεν λογίζεται ως κόκκινο το δάνειο. Δηλαδή, έστω και λίγα χρήματα θα μπαίνουν στο ταμείο και το δάνειο θα παραμένει ζωντανό. Περιμένεις, κοπέλα μου, να κατεβάσουν αυτοί να κουρέψουν? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας τροφήξουν το αίμα. Συνταξιούχος πληρώνει τα 600 ευρώ δόση για το στεγαστικό δάνειο της κόρης του. Από τη στιγμή που η ίδια έμεινε άνεργη και έχοντας δύο παιδιά, αναρωτιέται πώς θα μπορεί με το πενιχρό εισόδημα του συζύγου της να ικανοποιεί έστω και την ελάχιστη δόση. Αυτή η οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει? Όπως θα λέει. Είναι σωστά να βοηθήσει, αλλά θα γίνει, θα είναι αληθινό ή θα είναι και αυτό μια φούσκα ψεύτικη για μας. Στις ρυθμίσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι και η μετατροπή δανείου σε χρηματοδοτική μίσθωση, γνωστό ως leasing. Δηλαδή, η τράπεζα αγοράζει το σπίτι, με αυτόν τον τρόπο εξοφλείται το δάνειο, αλλά με το δικαίωμα του δανειολήπτη να παραμείνει στο ακίνητο, καταβάλλοντας ένα ενίκιο αντί για τη δόση. Του το παραχωρείς. Δεν πλέον στο νίκη, στο παίρνει πίσω. Το ίδιο πράγμα είναι, μας κοροϊδεύουν. Ρυθμίσεις που απλά μεταθέτουν το πρόβλημα για αργότερα, χωρίς ουσιαστικά να το λύνουν, υποστηρίζει δανειολήπτρια Χριστίνα Σπέρτζου. Άνεργη, αδυνατή, όπως λέει, να πληρώσει τα 350 ευρώ δόση του στεγαστικού της δανείου και φοβάται πως θα χάσει κάποια στιγμή το σπίτι της. Αυτό που λένε ότι το καινούριο θα μας βοηθήσει, κάθε άλλο. Μας βυθίζει πολύ περισσότερο και μας καταστρέφει. Άλλη μια φόρμουλα που προτείνει η Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να σβήσουν τα κόκκινα δάνεια. Η εθελοντική παραχώρηση του υποθηκευμένου σπιτιού, η μεταβίβαση δανείου σε άλλη τράπεζα, καθώς και η αντικατάσταση του παλαιού δανείου με νέο μικρότερο υπολείπου. Έρχεται η στιγμή που συνειδητοποιώ ότι αφού δεν μπορώ να πληρώσω, είμαι εκτεθειμένη πια και άρα η τράπεζα ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να μου το πάρει. Αγνώντας πια ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω και άρα θα περιμένω να φύγω από το σπίτι μου. Δηλαδή θα πάμε στα παγκάκια. Την ίδια ώρα πάντως οι κόκκινες οφειλές έχουν φτάσει τα 69 δισεκατομμύρια ευρώ.